Το πρώτο μίχρο ήταν ισορροπημένο και από τις δύο μεριές. Η Ξάνθη δημιούργησε μια πιο κλασική βέβαια ευκαιρία από ό,τι εμείς. Και έχω την εντύπωση ότι ήμασταν λίγο νευρικοί στο πρώτο μέρος. Και ίσως αυτό οφειλόταν στο ότι όλα τα παιδιά είχαν καταλάβει ότι θέλαμε τους τρεις βαθμούς. Και καμιά φορά αυτό το πράγμα φέρνει νευρικότητα, άγχος και πίεση. Στο δεύτερο μίχρονο όμως θεωρώ ότι μιλήσαμε στο μίχρονο με τα παιδιά, γιατί ίσως τους επηρέασε και ο βαρύς αγωνιστικός χώρος από το ζέσταμα που βγήκαν. Διαπιστώθηκε ότι δεν θα μπορούσαν να παίξουν αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Ήρθε ένα μικρό άγχος στην ομάδα, αλλά στο δεύτερο μίχρονο θεωρώ ότι από το 45 μέχρι το 70-75 η ομάδα μας ήταν καλή. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, συνδυαστικό, βγήκαμε από τις άκρες, είχαμε σουτ μέσα από την περιοχή, έξω από την περιοχή. Νομίζω ότι δικαιούμασταν ένα γκολ, αλλά το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο μάλλον δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Χάρηκα που ο κόσμος μας βοήθησε και χαίρομαι, παρόλο που μπορεί να είμαι λίγο στεναχωρημένος γιατί μπορούσαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, που ο κόσμος της Λαμίας έφυγε χαρούμενος από το γήπεδο, παρόλο που δεν κερδίσαμε. Αυτά. Το παιδί με τον Όφη είναι ένα τρίποντο όλα για όλα. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι, γιατί αν αρχίζουμε και σήμερα ήταν τρίποντο όλα για όλα. Το παιδί με όλα τα παιχνίδια, η Λαμία θα είναι ανταγωνιστική. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν έχει εδώ να. Εκείνο το παιχνίδι παίρνει τρεις. Η Όφη είναι μια καλή ομάδα και αυτή μπορεί να ξεκίνησε ανάσχημα. Αλλά Όφη που τον έχω παρακολουθήσει είναι ανταγωνιστικό. Έχει παίχτες έμπειρους, έχει παίξει με ποιότητα. Όλα τα μάτς, με όποιον και να παίξει Super League, θέλουν προσοχή. Κοιτάξτε, πιο πολύ θα αγχωνόμουν και αν δεν κάναμε ευκαιρίες. Από τη στιγμή που κάνουμε ευκαιρίες, θα έρθουν και τα γκολ. Πρέπει όμως να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στα τελευταία 16 μέτρα. Αυτό είναι αλήθεια. Δουλεύουμε τελειώματα φάσεων στην προπόνηση. Έχουμε παίχτες με ποιότητα. Όταν πρώτος σκόρος μας είναι ο Ατζέγιο, είναι ένα μικρό πρόβλημα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι παίχτες που είναι ποιοτικοί μπροστά, με το που θα βγει το πρώτο γκολ, θα λυθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Παίζει ρόλο και το άγχος και η πίεση. Παίζει ρόλο το ότι έχουμε αλλάξει τη φιλοσοφία του παιχνιδιού μας. Παίζει ρόλο ότι έχουμε αλλάξει τις προπονήσεις. Όλα παίζουν ρόλο. Γεια σου Άρη μου. Τι κάνεις? Ο Μαστούρ, βλέπετε ότι θέλω να το βάλω σταδιακά στην ομάδα. Ένα παιδί νέο που είπα την προηγούμενη φορά πρέπει να κάνει βήματα και σιγά σιγά και να ανεβαίνουμε τα σκαλιά ένα-ένα. Είναι παίξιμη ποιότητα και αυτά τα παιδιά στη μικρή ηλικία είναι πολύ εύκολο να κάνουν τον μπαμ και να χαθούν. Πιστεύω ότι μπαίνοντας σιγά σιγά και σταδιακά στην ομάδα και όπως παίζει, όπως και στο Αγρίνιο έκανε την σέντρα για το πέναλτι που κερδίσαμε, σήμερα έδωσε πάλι μια ζωντάνια και είναι καλό όχι μόνο για τον Μαστούρ, για όλα τα παιδιά, οι παίχτες που μπαίνουν αλλαγή να είναι καλύτεροι από αυτούς που βγαίνουν. Τότε είσαι καλή ομάδα. Έλα, η Λαμία κάνει καλύτερη εμφάνιση από όσο από την αρχή της χρονιάς, καταγγελική του εμβολία, δηλαδή και το βάθος και η ένταση και οι φάσεις που κάνει και η αγωνιστική εικόνα και η διαχείριση τώρα είναι σε κάτω. Συμπτωματικά δεν τη σκοράρει και δεν παίρνει το τρίποντο. Αυτό είναι ένα παρήγορο στοιχείο, δεδομένου ότι η ομάδα έχει πιο βαθμούς στην παθολογία στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Γιατί μπορεί να έρθουν παιχνίδια τα οποία θεωρητικά να είναι πιο είπα πριν έρθετε ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια. Είναι καλό ότι η ομάδα παίζει ποδόσφαιρο, δημιουργεί φάσεις και έχω την εντύπωση ότι όταν παίζει καλό ποδόσφαιρο και δημιουργεί φάσεις, η νίκη θα έρθει. Και ο νόμος του ποδοσφαίρου βλέπετε πολλές φορές, γιατί σήμερα δεν είναι, ξανά, είναι μια ομάδα η οποία στην κόντρα επίσης είναι αρκετά δουλεμένη. Και πολλές φορές ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, πρέπει να προσέχεις και να μην το χάσεις. Και βαθμός-βαθμός, σίγουρα όλοι θέλαμε τους τρεις, τους δικαιούμασταν, το πιστεύω. Όταν όμως παίζει στην Ξάνθη στο μισό γήπεδο, περίπου στο δεύτερο ημίχρονο, είναι ενθαρρυντικό πράγμα. Ξάνθη είναι μια ομάδα χρόνια στην Αλφαθηνική. Χρόνια πολλά, έχει παίξει Ευρώπη, δεν έχει παίξει στη Β'. Είναι μια ομάδα έμπειρη, έχει τον ίδιο προπονητή για δεύτερο χρόνο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Σα έδειξε κάτι κατοχή 70-30 για την ομάδα τη Λαμίας, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και έτσι με κόρη Λαμία είναι εξάλλου στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι σημαντικά αυτά, αλλά ξέρετε τι γίνεται, το πιο σημαντικό είναι που γίνεται η κατοχή της μπάλας.
όταν αλλάζει πάσα το ένα στόπερ με το άλλο στόπερ στο αμυντικό σου τρίτο, αυτό για μένα δεν είναι κατοχή. Αυτό είναι πάσα κυκλοφορία. Εμείς όμως προσπαθούμε από την προπόνηση να βγάλουμε την κατοχή μπάλα στο μεσαίο τρίτο προς το επιθετικό, που εκεί είναι δύσκολο. Σίγουρα, όπως σας είπα και πριν, όταν κατορθώνεις και η αντίπαλη ομάδα μέσα στην έδρα σου κερδίζει ένα κόρνερ και εσύ 11, είναι σημαντικό. Ευχαριστώ.